Στην απόφαση να μην υπάρξουν προεκλογικές αφίσεις στα διαθέσιμα στάν του Δήμου Ξάνθης στη στάση των λεωφορείων, αποφάσισε η Διεπαρταξιακή Επιτροπή για τους χώρους προβολής στις εκλογές, η οποία συνεδρίασε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Δημαρχείο Ξάνθης υπό την προεδρία του Δημάρχου Μιχάλη Τσιλιανίδη. Η συνεδρίαση έγινε σε σχετικά καλό κλίμα με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις δημοτικές και περιφερειακές παρατάξεις, καθώς και από τα κόμματα που συμμετέχουν στις ευρωεκλογές. Να μην δοθούν για την προβολή των κομμάτων και των παρατάξεων τα διαφημιστικά στάν που υπάρχουν στις στάσεις των αστικών λεωφορείων. Επίσης, να μην χορηγηθούν άλλοι χώροι, κυρίως σε δρόμους της Ξάνθης, να χορηγηθούν όμως, να δοθεί μάλλον η δυνατότητα, η ευχέρεια στα κόμματα και στις παρατάξεις των δημοτικών και των περιφερειακών εκλογών να χρησιμοποιήσουν καλέσθητα βεβαίως δικά τους στάν τις πλατείες των οικισμών του Δήμου. Σε κάθε οικισμό λοιπόν μπορεί η κάθε παράταξη, το κάθε κόμμα να βάλει το δικό του καλέσθητο στάν, το όπως είπαμε. Εκτός από τα κημέρια που θα μπορεί να βάλει δύο, ένα στον κάθε οικισμό, στην πλατεία του κάθε οικισμού. Ακόμη συνονοηθήκαμε πως θα μπορεί να βάλει ενδιαφερόμενη παράταξη ή κόμμα τραπεζάκια με ομπρέλες και άλλες ξύλινες έτσι καλέσθετες κατασκευές διαστάσεων 2x2 βέβαια, όχι μεγαλύτερο, για την προβολή του στον χώρο που βρίσκεται μεταξύ της πέργολας που βρίσκεται μεταξύ Ιρών και Βόγδου μέχρι την πλατεία διοικητηρίου. Στο θέμα της διάθεσης των στάντ για αφίσες παρατηρήθηκαν επιμέρους διαφοροποιήσεις, ενώ δεδομένου του γεγονότος ότι στις εκλογές κατέρχονται πάρα πολλοί συνδυασμοί και κόμματα, ήταν δύσκολο να βρεθεί η χρυσή τομή και να μοιραστούν οι χώροι κατά αναλογική ισότητα, αφού ελάχιστα θα αντιστοιχούσαν σε κάθε συνδυασμό. Παράλληλα, η παράταξη Πούλιου και οι οικολόγοι πράσινοι απέστειλαν το ενδιαφέρον τους για την οποιαδήποτε προβολή στους χώρους για αφίσες. Τελικά, μετά από πρόταση του Δημάρχου, αποφασίστηκε ομόφωνα να μην διατεθούν χώροι προβολή στις στάσεις, αλλά να διατεθούν οι πεζόδρομοι δυτικά του Δημαρχείου για την τοποθέτηση καλέσθητων στάντερ από τους συνδυασμούς και τα κόμματα. Διαφοροποιήθηκε το κουκουέκι συνδυασμοί του, που κατά παράδοση θέλουν να παραμείνουν στην πλατεία Ελευθερίας.